Από τα ξημερώματα οι κάτοικοι στο χωριό Λύκειο βρίσκονται στο πόδι. Προετοιμάζονται για να υποδεχθούν τον Τούρκο Πρωθυπουργό Γιλντιρίμ σε μια ανοιχτή εκδήλωση με έντονο πολιτικό χαρακτήρα. Ετοιμάζουμε, καθαρίζουμε. 5.000 άτομα θέλουμε. Οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις. 5.000 άτομα υπολογίζεται ότι θα καθίσουν μαζί με τον Τούρκο Πρωθυπουργό στην κεντρική πλατεία του χωριού για το Ιφτάρ, μετατρέποντας το παραδοσιακό δείπνο σε ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση. Στο χωριό Λύκειο του Δήμου Αριανών ζουν 1.200 κάτοικοι, εκ των οποίων το 95% είναι μουσουλμάνοι. Όπως βλέπετε, όλοι είναι επιποδός, μικροί και μεγάλοι, στην πλατεία του χωριού και ετοιμάζουν το Ιφτάρ, το γεύμα που θα δοθεί προς τιμήν του Τούρκου Πρωθυπουργού στις 9 το βράδυ. Σηκώνουν πανό με το οποίο καλωσορίζουν τον Τούρκο Πρωθυπουργό στο χωριό του. Καλωσορίζουμε τον κύριο Βιναλή Γιλντρίμ στο χωριό Λύκειο, στο φαγητό Ιφτάρ. Στα καζάνια βράζει το φαγητό για το παραδοσιακό Ιφτάρ, το δείπνο των μουσουλμάνων κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού. Ρύζι, ρεβίθια, σούπα και μοσχαρίσιο κρέας. Ο Μπεναλή Γιλντιρίμ σε μια συμβολική κίνηση επισκέπτεται το εργοστάσιο επεξεργασίας κερασιών που ανήκει στο Λεβέτ Σαδίκ, γιο του πρώην βουλευτή Αχμέτ Σαδίκ, ο οποίος προπαγάνδιζε υπέρ της ανεξάρτητης Δυτικής Θράκης. Από νωρίς, άνδρες της φρουράς του Τούρκου Πρωθυπουργού έλεγχαν εξονυχιστικά το χώρο, ακόμα και με τη βοήθεια σκύλου. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια. Είναι δεκάδες αστυνομικοί και ένας σκύλος αστυνομίας που ψάχνει όλο το εργοστάσιο. Υπάρχει και ιδιωτική security. Πρώτος σταθμός του Μπεναλή Γιλντιρίμ στη Θράκη θα είναι ένα τζαμί στην Κομωτινή, όπου τον περιμένουν για την απογευματινή προσευχή. Το εντευτήριο της μουσουλμανικής νεολαίας στην Κομωτινή θα επισκεφθεί η σύζυγος του Τούρκου Πρωθυπουργού. Προκλητικός ο πρόεδρος του εντευτηρίου κάνει λόγο για τουρκική νεολαία. Ονομάζεται τουρκική νεολαία Κομωτινής και η πινακίδα το λέει αυτό. Όσοι νιώθουν Τούρκοι, νιώθουν Τούρκοι. Όσοι νιώθουν Πομάκοι, νιώθουν Πομάκοι. Όπως εκτιμούν διεθνολόγοι, η επίσκεψη Γιλντιρίμ στοχεύει στην περαιτέρω διείσδυση της Τουρκίας στην περιοχή. Εκείνο που επιδιώκει η τουρκική πλευρά είναι η καλλιέργεια ειδικών σχέσεων με την Θράκη και κυρίως με τη μουσουλμανική μειονότητα, με την οποία επιδιώκει να καλλιεργήσει μια σχέση που να οδηγεί στην αυτονόμηση. Λοιπόν, ο Τούρκος Πρωθυπουργός αναμένεται στην Κομωτινή από λεπτό σε λεπτό. Πάμε στην Αφροδίτη Σπηλιώτη. Αφροδίτη, το πρόγραμμα κάνει λόγο για μια ιδιωτική επίσκεψη, αλλά έχει στηθεί μια πραγματική φιέστα εν αναμονή του κυρίου Γιλντιρίμ. Ακριβώς, από λεπτό σε λεπτό αναμένεται στην περιοχή Κύρμα Χαλά της Κομωτινής ο Τούρκος Πρωθυπουργός Μπεναλή Γιλντιρίμ. Επιποδός είναι όλη η μουσουλμανική μειονότητα. Εκατοντάδες κάτοικοι της περιοχής έχουν έρθει εδώ στο τζαμί για την απογευματινή προσευχή. Τον περιμένουν, είναι και επίσημοι παράγοντες της πόλης και από λεπτό σε λεπτό, όπως βλέπετε και εσείς, τον περιμένουν να τον υποδεχθούν και να κάνουν όλοι μαζί την απογευματινή προσευχή. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια. Από νωρίς έχουν έρθει εδώ άνδρες της ασφάλειας της ελληνικής αστυνομίας, αστυνομικοί από και την Κομωτινή, την Καβάλα και την Θεσσαλονίκη, αλλά και άνδρες της τουρκικής ασφάλειας έχουν ψάξει όλη την περιοχή και με σκύλο ακόμα και μέσα στο τζαμί. Αμέσως μετά, επόμενος σταθμός του Τούρκου Πρωθυπουργού είναι το τουρκικό προξενείο της Κομωτινής και στη συνέχεια θα επισκεφτεί το εργοστάσιο επεξεργασίας κερασιών που ανήκει στον Αχμέτ Λεβέντ, είναι ο γιος του Αχμέτ Σαδίκ.